μεταμόρφωση Χαλκιδικής βρίσκεται στα όρια των δύο από τους πέντε δήμους της Χαλκιδικής, τους δήμους Πολυγύρου και Σιθωνίας. Διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου, καθώς αποτελούσε τοπική κοινότητα του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ορμήλιας, ο οποίος με το σχέδιο Καλλικράτης ενσωματώθηκε στον Δήμο της Πρωτεύουσας. Οι αριθμοί, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή περί τους 600 κατοίκους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν το 1925 πρόσφυγες στην περιοχή, η οποία αποτελούσε μετόχη της Μονής Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Όρους. Αυτή τη στιγμή η μεταμόρφωση, οι κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και η αλεία. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τουριστική περιοχή, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα επιχειρηματικά. Να σημειώσουμε ότι σε αρκετά κοντινή απόσταση βρίσκεται η γυναικεία μονή του Τιμίου Προδρόμου, ενώ αν εστιάσουμε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ορμήλιας και νυν Δημοτικής Ενότητας Ορμήλιας, υπάρχουν ακόμη δύο ιερές μονές, η Ιερά Μονή Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, η οποία βρίσκεται στο Βατοπέδι, είναι ανδρικό μοναστήρι, όπως επίσης και η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που βρίσκεται στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν ισχυρές βάσεις για να αναπτυχθεί ο προσκυνηματικός τουρισμός στην περιοχή. Το χωριό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, αριθμεί περί τους 600 κατοίκους, οι οποίοι να σημειώσουμε ότι εγκαταστάθηκαν το 1925 στην περιοχή, η οποία αποτελούσε μετόχη της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους. Η μεταμόρφωση Χαλκιδικής φημίζεται και για το παραλιακό της μέτωπο. Αμμώδεις κρυστάλλινες παραλίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία. Το 1950 εδώ ιδρύθηκε η πρώτη κατασκήνωση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα. Επίσης λειτουργεί η κατασκήνωση της Πρόνοιας και βέβαια πολλές παιδικές κατασκηνώσεις. Πρόκειται για ένα τουριστικό θέατρο το οποίο παρέχει στον επισκέπτη πολύ καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καθώς είναι παραλιακός οικισμός, και τουριστικά καταλύματα για όλα τα βαλάντια. Πλήθος επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, προτιμούν την μεταμόρφωση για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αξίζει κάποιος να βρεθεί στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής τον Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου, ανήμερα μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου θα απολαύσει το πανηγύρι της περιοχής. Από τον παραδοσιακό οικισμό της Νικήτης, το χωριό επεκτάθηκε με ταχύς ρυθμούς στο πέρασμα των χρόνων. Αυτή τη στιγμή η παραλία της Νικήτης είναι ένα κόσμημα για την περιοχή, καθώς έχουν υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της αισθητικής, δηλαδή ορισμένα έργα ανάπλαξης. Και φυσικά η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει κυρίαρχο ρόλο στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην παραλία της Νικήτης. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε
στις δύο κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενούνται στην Νικήτη. Η πρώτη αφορά τον Διεθνή Κολυμβητικό Διάπλου του Τωρονέου Κόλπου, που είναι ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε από μία τρέλα, θα λέγαμε, τουλάχιστον έτσι λένε και οι παλαιότεροι, το 1971, μία παρέα νεαρών, οι οποίοι κολύμβησαν μία απόσταση 26 χιλιόμετρων και πέρασαν απέναντι στην Χερσόνησο της Κασάνδρας. Ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός αυτό που συνέβη εκείνη τη χρονιά, και μάλιστα οι συγγενείς και οι οικοί αυτών των νεαρών πήγαν απέναντι για να τους υποδεχτούν. Από τότε λοιπόν καθιερώθηκε ο συγκεκριμένος αγώνας. Να σημειώσουμε ότι πλέον είναι εφάμιλος διεθνών κολυμβητικών διοργανώσεων. Συμμετέχουν πάρα πολλοί κορυφαίοι αθλητές της κολύμβησης. Αξίζει να σημειωθεί η πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από την εκπολιτιστική εταιρεία νέων νικήτης ο Σίθων, γιατί είναι ένας αγώνας που χρειάζεται πολύ σχολαστική προετοιμασία. Οι αθλητές κολυμπούν μόνοι τους και στη διάρκεια του αγώνα, που να σημειώσουμε ότι πραγματοποιείται στα μέσα Ιουλίου κάθε χρόνο, οι αθλητές λοιπόν πρέπει να συνοδεύονται από αλλιευτικά σκάφη ή διάφορα άλλα σκάφη και ταχύπλοα για την ασφάλειά τους. Είναι λοιπόν ένας αγώνας ιδιαίτερα απαιτητικός και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτόν τον πολιτιστικό φορέα, το Σίθωνα της Νικήτης, που έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια αδιάκοπα, με μία μικρή διακοπή το 1974 λόγω των πολιτικών εξελίξεων, να διατηρήσει αναλύωτη αυτή την παράδοση, καθιστώντας τον διάπλο του Τωρονέου Κόλπου ένα διεθνές κολυμβητικό γεγονός. Ταυτόχρονα, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 περίπου, έχουμε το Διεθνές Meeting Ρήψεων με την επωνυμία Σιθόνια. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, στο δημοτικό στάδιο της Νικήτης έχουμε αγώνες σφαιροβολίας. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε προς τιμήν του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, αυτού του μεγάλου πρωταθλητή, ο οποίος κατάγεται από την Νικήτη, και βέβαια αυτός ο αγώνας γεννήθηκε, πήρε σάρκα και οστά χάρη στον εκλυπώντα Νικόλαο Παπαδημητρίου. Ήταν ο πατέρας του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, ο οποίος πραγματικά με πάρα πολύ προσωπική δουλειά, κόπο και βέβαια αδιάκοπο μεράκι, θα λέγαμε, και ζήλο, κατάφερε να καθιερώσει ακόμη μία μεγάλη αθλητική διοργάνωση στην περιοχή, όπως είναι τα Σιθόνια. Και εδώ κορυφαίοι αθλητές λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο και μάλιστα σημειώνονται σημαντικά ρεκόρ που τους δίνουν το εισιτήριο για να λάβουν μέρος και σε άλλες διοργανώσεις ανά τον κόσμο. Νικήτη Χαλκιδικής, το αυτοδιοικητικό κέντρο του Δήμου Σιθωνίας, εκτός από τον παραδοσιακό οικισμό, το λεγόμενο και γνωστό σε όλους παλιό χωριό, ιδιαίτερη θέση κατέχει στην καρδιά των τουριστών το παραλιακό μέτωπο που συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Πλήθος τουριστών λοιπόν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό κάθε καλοκαίρι κατακλείζει τη συγκεκριμένη περιοχή, και όχι άδικα, αφού παρέχει πολλές υπηρεσίες και βέβαια ξεχωρίζει για τις παραλίες του. Η τουριστική σεζόν ξεκινά σχετικά νωρίς, θα λέγαμε, από τις αρχές Μαΐου και τελειώνει σε ό,τι αφορά την Σιθωνία αργά. Μέσα Οκτωβρίου υπάρχουν ακόμη και οι τελευταίοι τουρίστες. Κάποιος πρέπει να επισκεφθεί την Νικήτη για το καλό φαγητό, για την διασκέδαση, και βέβαια οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, εκτός από τον τουρισμό, ασχολούνται με την αλληλεία και με τη μελισσοκομεία. Το φημισμένο μέλι που δεν θα πρέπει να παραλείψει κανένας επισκέπτης να το γευτεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εκδηλώσεις, καλό είναι κάποιος να δώσει το παρόν του στο πανηγύρι των Αγίων Θεοδόρων, αλλά και στις 15 Σεπτεμβρίου, όπου πανηγυρίζει ο πολιούχος Άγιος του χωριού, ο Άγιος Νικήτης.
Άγιος Νικόλαος είναι επίσης ένα από τα μεγάλα σε έκταση και πληθυσμό χωριά του Δήμου Σιθωνίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός ξεπερνά τους 2.000 κατοίκους. Να σημειώσουμε ότι ανέκαθεν ήταν το χωριό της ευρύτερης περιοχής που συγκέντρωνε και συνεχίζει φυσικά να συγκεντρώνει τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει κέντρο υγείας για την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, υπάρχει το αστυνομικό τμήμα, τα ελληνικά ταχυδρομεία και επίσης όλων των τύπων οι σχολικές μονάδες, δηλαδή από νηπιαγωγείο μέχρι και ενιαίο λύκειο. Οι κάτοικοι ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες και με τον πρωτογενή τομέα και παλαιότερα είχε αναπτυχθεί η οικοδομική δραστηριότητα όταν είχαμε την έξαρση της τουριστικής ανάπτυξης και φυσικά ο τουρισμός, αν και για την συγκεκριμένη περιοχή, οι περισσότεροι κάτοικοι δραστηριοποιούνται τουριστικά κυρίως στις περιοχές του όρμου της Παναγίας και φυσικά της Βουρβούρους. Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής, ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Δήμου Σιθωνίας και όχι άδικα. Από την πρώτη στιγμή κερδίζει τον κάθε επισκέπτη λόγω της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στα λιθόστρωτα σοκάκια και βέβαια να απολαύσει τον καφέ του ή το φαγητό του στο κέντρο της πλατείας, στα γραφικά μαγαζάκια της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχει ο ιστορικός ναός της Αγίας Παρασκευής. Τρίμερο πανηγύρι στείνεται κάθε χρόνο και είναι καλό όσοι μπορούν να δώσουν το παρόν τους στις 26 Ιουλίου. Ένα από τα έθιμα που κατέχει ξεχωριστή θέση στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο είναι τα περίφημα κόνδυλα. Παραμονή πρωτοχρονιάς, ξημερώματα, ομάδες παιδιών με κλαδιά ελιάς στα χέρια περιηγούνται στα σπίτια και λένε τα δικά τους κάλαντα και δίνουν τις δέουσες ευχές σε όσους τους ανοίγουν την πόρτα. Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Νικόλαος, ένα γραφικό χωριό που αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος για τις ομορφιές και βέβαια για το πράσινο. Στη θέση πύργος, όπως επίσης και η παραλία που φέρει την ονομασία Τρανία Μούδα ή Λιβροχιό, είναι δύο από τις πασίγνωστες παραλίες της περιοχής του Αγίου Νικολάου. Εκατοντάδες λουόμενοι κάθε καλοκαίρι τις κατακλείζουν, διαθέτουν καταγάλανα νερά. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Είναι από τις ακτές οι οποίες βραβεύονται με το Διεθνές Σύμβολο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία, ενώ να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ορισμένες επενδύσεις μεσαίου μεγέθους, θα λέγαμε, επενδύσεις που αφορούν την εστίαση αλλά και τη διαμονή, ενώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργούν αρκετές μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων. Θα λέγαμε ότι είναι οι παραλίες παύλα σήμα κατά τεθέν για τον Άγιο Νικόλαο, καθώς επιλέγονται πέρα από τους επισκέπτες φυσικά και από τους κατοίκους στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Βουρβουρού αποτελεί τον παραθεριστικό οικισμό που ανήκει στην δημοτική κοινότητα του Αγίου Νικολάου. Εδώ αναπτύσσεται ουσιαστικά η μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα των κατοίκων του συγκεκριμένου χωριού. Υπάρχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες μάλιστα έχουν αναπτυχθεί και αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια.
μονάδες τουριστικών καταλυμάτων, καθώς επίσης και χώροι εστίασης και διασκέδασης. Να σημειώσουμε ότι πέρα από την δραστηριότητα την επιχειρηματική που αναπτύσσεται στην περιοχή, το τοπίο αποζημιώνει τον επισκέπτη. Υπάρχουν παραλίες με καταγάλανα νερά, χρυσές αμμουδιές που πραγματικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και μαγεύουν τον επισκέπτη. Να τονίσουμε ότι το λιβάρι που βρίσκεται στην περιοχή της Βουρβουρούς είναι ένα από τα ομορφότερα παραθαλάσσια τοπία που υπάρχουν στην περιοχή της Σιθωνίας, θα μπορούσε να πει κανείς. Βέβαια δεν ξεχνάμε και τα νησάκια που υπάρχουν απέναντι από τη Βουρβουρού, βέβαια δεν κατοικούνται, ωστόσο έχουν ιδιαίτερη ομορφιά, άπειρο φυσικό κάλος και όποιος επισκέπτης τουρίστας της περιοχής διαθέτει σκάφος μπορεί να τα προσεγγίσει και να γνωρίσει την ομορφιά αυτής της περιοχής. Ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψουμε κάποια από τα μυστικά της Σιθωνίας και τα μυστικά του μπορούν να αφορούν παραλίες. Παραλίες για ψαγμένους, για λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας. Λαγονίσι, λοιπόν, βρίσκεται ανάμεσα στον όρμο της Παναγίας και στη Βουρβουρού. Διαγυμνού οφθαλμού δεν φαίνεται από τον δρόμο, πρέπει να γνωρίζει κάποιος την περιοχή για να έρθει. Σας την αποκαλύπτουμε λοιπόν τώρα και έτσι θα έχετε την ευκαιρία όσοι βρεθείτε στην περιοχή να απολαύσετε αυτή την παραλία η οποία από ό,τι βλέπετε και πίσω έχει σκηνικό καραϊβικής. Κρυστάλλινα νερά σε βεραμάν φόντο, χρυσή άμμο στην κυριολεξία, έναν απίθανο βυθό και πολύ ρηχά νερά. Άρα μπορείτε να έρθετε άφοβα με την οικογένειά σας και να απολαύσετε αυτά τα υπέροχα νερά και τα θαλάσσια σπορ που μπορείτε να κάνετε στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά. Θέλω να βουτήξω τώρα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, τι άλλο να πούμε. Ο όρμος Παναγίας θεωρείται το επίνιο του Αγίου Νικολάου. Ζωντανεύει ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, καθώς και στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν καταστήματα εστίασης, όπως επίσης και ένας ικανοποιητικός αριθμός τουριστικών καταλυμάτων. Το λιμανάκι του όρμου Παναγίας είναι ιδιαίτερα γραφικό, ενώ να σημειώσουμε ότι από εδώ πραγματοποιούνται στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου δρομολόγια με πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί τον περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μέσα από την συγκεκριμένη εκδρομή που διοργανώνεται καθημερινά σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι μια ευκαιρία για τις γυναίκες να, που ισχύει ως γνωστόν το άβατο του Αγίου Όρους, να γνωρίσουν ένα μέρος της Αθωνικής Πολιτείας, να ξεναγεθούν και να γνωρίσουν την ιστορία πολλών ιερών μόνων. Στο κέντρο του όρμου Παναγίας δεσπόζει ο ιερός ναός γεννήσεως της Θεοτόκου. Στον συγκεκριμένο ναό και στον χώρο που υπάρχει σε αυτό το σημείο, κάθε χρόνο τιμάται η μνήμη των Αγίων Θεοδόρων. Πώς γνωστόν, η Εκκλησία μας την εορτάζει το πρώτο Σάββατο των νηστιών, το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα. Έτσι λοιπόν συγκεντρώνονται οι κάτοικοι του χωριού. Να σημειώσουμε ότι μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία προσφέρεται το παραδοσιακό φαγητό που ονομάζεται κονόμκο, που είναι χταπόδι μαζί με ρύζι μαγειρεμένο με παραδοσιακή συνταγή και παραδοσιακό τρόπο στα καζάνια και μοιράζεται στους παρευρισκόμενους, ενώ να σημειώσουμε ότι ο εορτασμός κάθε χρόνο πλαισιώνεται και από αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις με χορευτικά τμήματα συλλόγων, όπως επίσης κλείνει εκείνη η μέρα που πάντα πέφτει Σάββατο, κλείνει με λαϊκό γλέντι από τοπική ορχήστρα.